Πάμε στα όμορφα Τρίκαλα. Να φύγουμε λίγο από Κρήτη. Πολλές συνδέσεις εκτός Κρήτη σήμερα. Εκεί όπου θα συναντήσουμε την κυρία Έφη Λεβέντη, αντιδήμαρχο παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού στο Δήμο Τρικαίων. Κυρία Λεβέντη, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα στην Κρήτη, χρόνια πολλά στην Κρήτη, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Ευχαριστούμε, θα σας καλωσορίζουμε στα όμορφα Τρίκαλα. Για πείτε μας λίγο, σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Και από πίσω βλέπουμε και ένα φωτισμό, έτσι μπλε φωτισμό που σχετίζεται με την ημέρα. Είμαστε στον ποταμό Λιθέο, στην κεντρική γέφυρα και πριν ξεκινήσω σας έχω μια μικρή έκπληξη. Α. Είναι από τις καλύτερες, ό,τι καλύτερο θα μπορούσατε να κάνετε, κυρία Λεβέντη. Λοιπόν, ξεκινάμε και τα Τρίκαλα τιμούν τους ήρωες που αγωνίστηκαν και εμείς σήμερα απολαμβάνουμε ελευθερία. Ξεκινήσαμε με φωταγώγηση της κεντρικής γέφυρας, του ρολογιού και το φρούριο με το μπλε χρώμα της Ελλάδας μας. Αφήστε σε όλη την πόλη και μπάνερ σε δημοτικά κτίρια. Η φιλαρμονική μας σήμερα, ακριβώς την ώρα της παρέλασης, έπαιξε εμβατήρια και τον εθνικό ύμνο από μπαλκόνι σε κεντρικό ξενοδοχείο. Προσπαθήσαμε να, λόγω πανδημίας, να πορευτούμε κι εμείς με αυτές τις ανάγκες. Το δημοτικό μας θέατρο έπαιξε ανάγνωση σε ραδιοφωνική διαδικτυακή εκπομπή, κείμενα λογοτεχνικά και ιστορικά. Έγινε διαδικτυακή συναυλία σε συνεργασία ο Δήμος Τρικαίων, το Μουσείο Τιτάνη και η Επιτροπή του Δήμου Τρικαίων για το 2021. Η συναυλία ήταν εκδήλωση μνήμης και πάνω σε κείμενα των σημαντικότερων Ελλήνων ποιητών και μελοποιημένα από σημαντικούς Έλληνες συνθέτες. Επίσης, αναπαράσταση προετοιμασίας αγωνιστών του 2021 για μάχη, ενδυμασία και όπλα. Γυρίστηκε βίντεο, προβλήθηκε διαδικτυακά και συμμετείχαν οι φουστανελοφόροι Ράξας που είναι τα παιδιά πίσω μου. Οι μνήμες στον τόπο μας είναι ζωντανές. Και βέβαια βλέπω ότι η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα δεν επηρέασαν το Δήμο σας να προχωρήσει αυτές τις δράσεις. Δεν επηρεαστήκατε και πολύ. Θα σας πω μόνο μια λεπτομέρεια. Στις αφήσεις θα έχουμε τους τρικαλινούς αγωνιστές. Ναι. Δεν το είπα. Η πανδημία επηρέασε και την πόλη μας όπως όλο τον κόσμο. Προσπαθήσαμε να προσέχουμε μάλλον και προσπαθήσαμε, γι' αυτό έγινε διαδικτυακή συναυλία, διαδικτυακή ανάγνωση κειμένων. Αυτό λέω, δεν το αφήσατε. Παρά το γεγονός ότι τα διαζώσεις και από κοντά δεν είχαμε τη δυνατότητα, παλέψατε, προχωρήσατε σε κάποιες διαδικτυακές δράσεις και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και μας παρουσιάζετε τώρα μία σειρά πρωτοβουλειών που αξίζουν πολλά, πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια. Προσπαθήσαμε. Ειδικά η φιλαρμονική σήμερα έπαιξε 2 άτομα σε κάθε μπαλκόνι και ούτε το ανακοινώσαμε. Προσπαθήσαμε να όποιος περαστικός το ακούσει, αλλά ήταν συγκινητικό και ανατριχιαστικό θα πω. Βέβαια, το κλίμα το οποίο κυριάρχησε σήμερα στις τάξεις των δημοτών σας. Ήταν συγκινητικό. Δηλαδή, πραγματικά ο κόσμος διψάει, θέλει όχι μόνο να δει, δηλαδή το σημερινό ήταν συγκινητικό πραγματικά και εισπράξαμε συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία μας. Έστω και έτσι πήραμε τις απαραίτητες άδειες από την πολιτική προστασία, πρωτοσκοπήσαμε να καθίσουμε τον κόσμο σε αποστάσεις, αλλά ήταν το αποτέλεσμα το επιθυμητό που είχαμε στο μυαλό μας. Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάλι ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις δράσεις σας. Ξεχωριστώ το φόντο από πίσω με την γέφυρα η οποία έχει στολιστεί εκεί στα χρώματα το μπλε, το γαλανόλευκο. Και όπως μας είπε και η κυρία Λεβέντη, δεν είναι μόνο η γέφυρα που έχει φωτιστεί. Σωστά. Πάρα πολλά άλλα σημεία της πόλης. Ακριβώς, με τη φιλαρμονική σήμερα. Το δικό σας το μήνυμα, κυρία Λεβέντη, για να κλείσουμε. Και το ρολόι του φρουρίου είναι εμβληματικό σημείο της πόλης μας. Διαδικτυακά θα το δείτε πως είναι φωτισμένο μπλε και άσπρο. Γενικώς όμως και σαν επιτροπή προσπαθούμε και αναλόγως πώς θα πάει η πανδημία έχουμε κάποιες δράσεις κατά νου όπως θα κυλήσει για όλο τον κόσμο θα προσπαθήσουμε και εμείς να αναδείξουμε να τιμήσουμε μάλλον τους αγωνιστές μας γιατί απολαμβάνουμε την ελευθερία μας.
Μάλιστα. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στους συμπολίτες σας από πίσω που φόρεσαν εκεί τις παραδοσιακές φορεσιές προκειμένου να μας μεταφέρουν αυτή την πολύ ξεχωριστή εικόνα. Κυρία Λεβέντη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.